Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο εδώ στο Pokémon Infinite Fusion, πιο συγκεκριμένα επεισόδιο 3, ναι, σωστά τα είπα. Στο προηγούμενο επεισόδιο καταφέραμε και αλλάξαμε τα settings για να βρίσκουμε κανονικά Pokémon και να μπορούμε εμείς να τα κάνουμε Fusion. Είχα πει πως θα κάνω off-camera grind, το οποίο έχω κάνει. Έχω πάρει τουλάχιστον 10 level, το 3 Rack και το Zoo Junior. Το Polymask δεν το ανέβασα τόσο γιατί είναι και Water Type, έχουμε Water Type, οπότε δεν ήθελα να χάσω κάποιο χρόνο. Τώρα τι άλλαξε. Δεν θυμάμαι και τι κινήσεις έχουν μάθει. Έχει μάθει Absorb σίγουρα και Quick Attack το 3 Rack, Nightshade το Yattle και εδώ Absorb και Confusion νομίζω, Confusion ναι. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Brock. Χωρίς πολλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα event να κάνεις πριν και καλά να κάνει trigger και να εμφανιστεί ο Brock, δεν νομίζω. Μπορούμε να πάμε απευθείας. Θα πολεμήσουμε και τους εκπαιδευτές για να πάρουμε κάποια XP. Ελπίζω μόνο να μην χάσουμε κανένα Pokémon. Έχεις ένα Pit Fairy. Χριστέ μου, είναι άσχημο. Pound, πόσο κάνει. Sing, έλα. Και έχεις Gust, είναι super effective. Ναι, ξέχασα, είναι Pitch, είναι Flying. Πω. Ξανά Sing. Πού ήξερα ότι θα κάνω Switch, ρε. Θυμίζω πως αν χάσουμε Pokémon, γιατί το κάνουμε και Nuzlocke, δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά αυτό το Pokémon. Οπότε πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί να μην χάσουμε κάποιο. Εντάξει, όσο έκανα grind, το παιδιά το Zoo Junior είναι πολύ ψωμί. Φεύγει με μια-δυο κινήσεις. Τζίφα. Πας για Sand Attack, αυτό δεν μας εμποδίζει. Και Snapcoth. Τώρα πάμε στο Squirtle, θα μας κουβαλήσει. Snubbull με Slugot. Ελπίζω να δούμε και κάποια εξέλιξη σε αυτό το επεισόδιο. DNA Fusion θα κάνουμε σίγουρα. Είμαι σίγουρος. Στο μόνο λεπτάκι γιατί κάτι γίνεται με την κάμερα. Ωραία. Νομίζω τώρα είναι εντάξει. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Brock. Και για τον Brock δεν θα ρισκάρω, θα βάλουμε το δυνατό μας το πόγεμα μπροστά. Εντάξει, μπορείς να πας και από εδώ και εγώ πηγαίνω από πάνω, τέλος πάντων. Δεν ήξερα. I'm Brock. Fairy type. Ε. Ω, δύο πόγεμα μπορούμε. Είναι διπλή μάχη. Με δύο πόγεμα μόνο, αλήθεια. Νόσετς. Είσαι Ραλτς και Νόους Πάζο, ευτυχώς. Οπότε με ένα Water Gun φεύγεις. Δεν είναι διπλή μαχή, αλλά είναι δύο πόγεμα μόνο. Τρογκεμέλιον. Charmeleon με Togepi. Πάλι super effective το Water. Πόσο θα κάνει αυτό. Νομίζω το νικήσαμε. Ναι. Togepi με Charmeleon. Μας έδωσε το Rock Tomb. Πήγε να με αγχώζει, η αλήθεια είναι. That fight was amazing. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Δεν θα χάναμε τόσο εύκολα από τον Brock. Τώρα με τα λεφτά που έχω μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε... Α, αυτό αλλάζει το Fusion. Παιδιά, θα πάρω και δύο τέτοιο. Πάρε ακόμη ένα τέτοιο. Πάρε Pokeballs.
8 Pokeballs και πάρα και ένα Potion να έχουμε. Κάνε και ένα save. Cookies. It's me, Professor Oz, assistant. Outbreak. Okay, Pokémon όμως έχουμε πάρει σε αυτή την περιοχή, οπότε θα κάτσω τώρα να το αναλύσω. Ήθελα να χρησιμοποιήσω όμως... DNA is... Α, τι γίνεται? Should to be... Ναι. Θέλω να το δω. Οπότε έχουμε τώρα σπινάκο. Δεν λατρεύω αυτό το παιχνίδι, ρε. Σπινάκο. Τώρα είναι back και grass και όχι grass back. Δεν ξέρω. Απλά είναι πιο όμορφο τώρα νομίζω. Και τώρα ξεκινάμε τις μάχες. Σπινάκο, πρώτη σου μάχη. Πιντσέφα. Μη είσαι super effective εναντίον μου, δεν την ξαναπαθαίνω. Sand attack. Κάνουμε mist εννοείται. Κάνουμε mist εννοείται, μας κάνεις και confusion. Oh, θα περάσουμε ωραία ρε. Θα περάσουμε ωραία. Έλα, βάρα ένα water gun, μπράβο. Scary face, δεν θέλουμε. Θα παλεπίσω όσους πιο λίγους γίνεται. Κράψη. Γιατί όλοι έχουν flying. Γιατί όλοι έχουν flying. Γιατί τώρα να πάω Pokémon Center ή να δώσω potion στον Squirtle. Πού είναι τα potion? Ω, μπορούσα να την αποφύγω αυτή. Ξέρω... Τσικοντούφ. Τσικοντούφ. Νομίζω μπορώ να μείνω μέσα. Ω, το rollout. Όχι, όχι! Όχι! Δεν... Παιδιά, πρέπει να το σκοτώσουμε γρήγορα. Και εσύ είσαι electric. Counter. Ωραία. Bite θέλω να μάθω. Παιδιά, έχω ξεχάσει ότι το rollout. Το rollout αυτό. Oh, έχουμε evolving. Περιμένετε να δούμε το evolving. Χριστέ μου. Για Turtle. Έχω ξεχάσει ότι το rollout δυναμώνει σε κάθε γύρο. Και έτσι απλά χάσαμε τώρα. Τζάμπα πόγια μου.
Και καλό Pokémon, ρε Σπίνακο. Σπίνακο, ευχαριστούμε πολύ. Δεν προλάβαμε να σε δούμε, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε για την βοήθεια, για το ότι έχεις προσφέρει, τέλος πάντων. Οπότε τώρα μένουμε με αυτά. Το Squirtle μας εξελίχθηκε σε για Turtle. Δεν θέλω να κάνω reverse το DNA του κι αυτού, γιατί νομίζω θα είναι πολύ άσχημο. Οπότε καλύτερα νομίζω να μείνουμε έτσι. Κάτσε, είναι άλλο route τώρα. Νομίζω route 3 είναι πάλι. Δεν λέει τα route ο χάρτης. Δεν πειράζει, δεν το ρισκάρω, δεν παίρνω κάποιο Pokémon εδώ. Mime Junior. Ευτυχώς δεν με κοιτάει πάλι το starter μας. Κοιτούσε πολύ creepy. Πήγαν όλοι. Πού είναι νοσοκόμα, ρε. Ω, εσύ θα μας δώσεις, ναι, Magikarp, θα το πάρω. Bulbasaur! Πήραμε Bulbasaur, είναι random, ξαναθυμίζω. Οπότε μια χαρά το Bulbasaur και μπορούμε να το κάνουμε fusion με κάτι. Δεν έχουμε βρει κάτι καλό, θυμάμαι, τουλάχιστον στο box. Ναι. Οπότε ας περιμένουμε. Να δούμε τι θα βρούμε μέσα στη σπηλιά. Νοσοκόμα. Να έρθει και ο Μπροκ. Να σώσει τα φτωχά τα τζιόντου του. Και άρα εγώ τώρα πρέπει να μπω μέσα. Θα βγω και έξω να δω το route. Route 3 είναι ok. Οπότε στη σπηλιά μπορούμε να πάρουμε ακόμη δύο Pokemon. Το οποίο είναι ένα Letiba. Δεν θα πω όχι, εντάξει δεν είναι και κάτι wow. Αν και αστεί όμως. Θέλω κάτι σε Fire-type, γιατί Fire-type δεν έχουμε βρει τίποτα. Έλα, δώσε. Σύντρα, το παίρνω. 12 level, ο Χριστός και η Παναγία. Μην το σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Ωραία. Τώρα το θέμα είναι να τα καταφέρουμε να το πιάσουμε. Και νομίζω βρήκαμε το πρώτο μας fusion, το οποίο θα είναι Bulbasaur σίγουρα με Syndra, Grass και Water type. Θα κάνουμε resist στο Fire. Ναι. Remorate, ok. Πάμε να χυλάρουμε. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας fusion. Βασικά είναι και τα δύο πάγια μας μέσα, έτσι. Ναι. DNA. Τώρα θα γίνει Syndra με Bulbasaur ή Bulbasaur με Syndra. Νομίζω Syndra με Bulbasaur. Α, μπορείς να επιλέξεις. Αυτό εδώ θέλω.
Και για να δούμε το sprite του. Οκ, season. Μια χαρά Pokemon είναι. Αν πρέπει να αλλάξουμε και το ability. Powers up. Most of them become critical hits. Κακά τα nature, κακά και τα δύο nature. Δηλαδή δεν θέλω να χαμηλώσω special defense. Θα κάνω αυτό, θα χαμηλώσω special attack αναγκαστικά. Και θα πάμε με overgrow. Combine movesets, ναι. Θέλουμε bubble, water gun, smoke screen, leer δεν θέλω. Όχι. Μπορούμε να κάνουμε και confused τα πόγια, να τα βάλουμε πίσω, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό. Σε level 9. Οκ, okay, το λέει ότι πρέπει να φύγει εκτός. Ή βασικά μπορώ να κάνω, αν κάνουμε ακόμη ένα fusion, να κάνουμε Diglett με Ledyba, έτσι για την πλάκα. Αφού έχουμε τα DNA που τα έχουμε. Λοιπόν, Ledyba με Diglett. Αυτό εδώ θέλει. Φαίνεται πολύ promising. Ναι, Digba. Ναι. Και power up back moves meet. Neutral nature θα βάλω, δεν θέλω. Βασικά special attack. Attacker είσαι περισσότερο εσύ. Οπότε ας ανεβάσουμε special defense και σώμα. Το sand veil δεν μας χρειάζεται. Combine. Όχι το tackle κατά λάθος. Ωραία, κάνω fusing πάλι. Έλα τα κουμπιά μου. Πάμε ξανά από την αρχή. Έχασα τώρα ένα DNA έτσι. Γιατί με βγάζει να βάλω... Όχι, σε Άνταμαν τώρα. Πολύ καλό, ανεβάζουμε attack. Combine, ναι. Δεν θέλω growl. Το Astonish στη θέση του Sand Attack. Αν και το Sand Attack μας έκανε νομίζω. Και πάμε πίσω τώρα, ναι. Κάνουμε ένα save. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο του Pokemon Infinite Fusion. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάναμε τα δύο μας πρώτα Fusion Pokemon. Χάσαμε και ένα, χάσαμε το τρίκο μας. Δεν πειράζει, αλλά έχουμε κάνει αυτά εδώ τα δύο. Digba και Scizor. Μια χαρά. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε καλά να περνάτε. Γεια σας.